Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η κυβέρνησή μας, δια της ομιλίας και του Πρωθυπουργού, είχε την ευκαιρία να διαβεβαιώσει το Κοινοβούλιο αλλά και τον ελληνικό λαό ότι η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των επανορθώσεων αποτελεί ιστορική υποχρέωσή μας. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτής της συζήτησης, της πρότασης για ανασυγκρότηση της Επιτροπής που ήδη υπήρχε στη Βουλή, μας δίδεται η δυνατότητα να επαναβεβαιώσουμε αυτή μας τη δέσμευση διεκδίκηση και να σας πούμε, αγαπητοί συνάδελφοι και προς τον ελληνικό λαό, ότι θα οργανώσουμε τον πολιτικό αυτό αγώνα στη βάση μιας δίκαιης διεκδίκησης που πρέπει να κλείσει λογαριασμούς από το παρελθόν, λογαριασμούς όχι με τη στενή οικονομική έννοια, αλλά με την έννοια της ηθικής και της πολιτικής στροφής που πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Αλλά με τους λογαριασμούς όσο αφορά το παρελθόν, ένα παρελθόν που προκάλεσε αυτές τις καταστροφές, ανεπανόρθωτα στη χώρα μας, και όσο δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα, θα παραμένει ως εκκρεμότητα, αν τελικά ενσωματώθηκε στη βλέψη προς το μέλλον από όλους τους ενδιαφερόμενους. Πρέπει λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι η δική μας επιδίωξη, οι διεκδικήσεις αυτές του ελληνικού λαού να γίνουν αποδεκτές ηθικά και πολιτικά από τη Γερμανία και να αποπληρωθεί και το κατοχικό δάνειο και να δοθούν οι αποζημιώσεις. Θέλω να σας πω, αναφέρθηκε ήδη, ότι τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς, όσο και εγώ, στις πρώτες μας συναντήσεις, με τους Γερμανούς ομολόγους μας, κυρίους Στάινμάγερ και Ρότ, θέσαμε αυτό το ζήτημα. Τι απάντηση πήραμε? Η απάντηση, η πιο πρόσφατη επίσημη απάντηση από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης του κυρίου Στάινμάγερ, είναι μια πάγια θέση που την ακούμε χρόνια, θα λέγει κανείς, λέγοντας ότι η Γερμανία γνωρίζει τις πολιτικές και ηθικές ευθύνες για τα αποτρόπαια συμβάντα στην Ελλάδα την περίοδο 1941-44, αλλά νομικά δεν αλλάζει κάτι στην άποψή μας. Παραμένουμε αμετακίνητοι στην άποψη ότι όλα τα θέματα αποζημιώσεων συμπεριλαμβανομένων των κατοχικών δανείων είναι νομικά και οριστικά διευθετημένα. Έχουμε λοιπόν από την πλευρά της Γερμανίας να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στάση. Τη θεωρούμε υπεκφυγή. Υπεκφυγή της Γερμανίας απέναντι στην ηθική και ιστορική υποχρέωση προς τον ελληνικό λαό. Είναι υπεκφυγή γιατί δεν αναγνωρίζει στο πώς διαμορφώθηκε το λεγόμενο γερμανικό θαύμα και πώς διαμορφώθηκε αυτό που λέμε Ευρώπη του μεταπολέμου. Γιατί αυτό το γερμανικό θαύμα οφείλεται στο γεγονός το ότι χαρίστηκαν, κουρεύτηκαν τα χρέη της Γερμανίας το 1953. Της δόθηκε αναπτυξιακή βοήθεια, είχαμε την ευκαιρία να το πούμε, είναι γνωστό το παράδειγμα. Πήρε και αναπτυξιακή ρήτρα και σε αυτήν την αντιμετώπιση από την πλευρά των 21 τότε κρατών που όφιλε η Γερμανία, έστερξε και η καταστρεμένη χώρα μας. Δεν συμψηφίζουμε, συγκρίνουμε. Επομένως, στο όνομα αυτής της συμπεριφοράς της χώρας μας, για να μην οδηγηθούν τα πράγματα όπως οδηγήθηκαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι προσβλητικοί όροι που επιβλήθησαν στην ιτημένη και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Γερμανία οδήγησαν να πληρώνει την κρίση, μια κρίση που δεν έφταιγε ο γερμανικός λαός, ανεργία και αποπληθωρισμός, με συνέπεια να πάμε στο φασισμό και στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Η λύση που δόθηκε τότε στις εκκρεμότητες της Γερμανίας και στις οποίες, επαναλαμβάνω, έστρεξε και η ελληνική κυβέρνηση, οδήγησε διαφορετικά τα πράγματα. Εξ αυτού έχουμε την πρόσθετη υποχρέωση, το πρόσθετο δικαίωμα να εντείνουμε, να το θέσουμε αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν το έθεταν προηγούμενες κυβερνήσεις από την ηθική και την πολιτική του πλευρά. Παλαιότερα είχαν γίνει προσπάθειες από πλευράς ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
και του συνασπισμού και ενδεχομένως και από άλλες πολιτικές δυνάμεις, δεν θέλω να τους αδικήσω, τι θα γίνει με το κατοχικό δάνειο και τις καταστροφές που επέφερε η γερμανική κατοχή. Παλαιότερα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έλεγαν ότι δεν μπορεί να σας δώσουμε απάντηση γιατί η Γερμανία είναι διαιρεμένη. Μιλώ πριν από την... Στη συνέχεια, αφού ενώθηκε η Γερμανία, απαντούσαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα δήμερες, διότι τα δημοσιονομικά, τον πλήρη έλεγχο των δημοσιονομικών των κρατών, δεν τους έχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Το πρόβλημα όμως αναδεικνύεται από τη στιγμή που μπήκαμε στα μνημόνια, μπήκε η χώρα μας στο μνημόνιο, και ο έλεγχος των δημοσιονομικών, η παρακολούθηση είναι στον απόλυτο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τίθεται το ζήτημα, είναι ευρωπαϊκό θέμα από αυτή την άποψη? Εμείς λέμε είναι. Επιδιώκουμε όμως το πρόβλημα αυτό να λυθεί σε διμερές επίπεδο. Όταν τίθεται σε διμερές επίπεδο, μπαίνει το θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, το επενύχθηκε ο κύριος Βενιζέλος, δεν τον αδικό. Λέει, μην το συμψηφίσετε με την τρέχουσα κατάσταση, μην το συμψηφίσετε με το θέμα ότι μας χρωστάμε, λόγω των δανειακών συμβάσεων, μας χρωστάνε, διότι δεν είναι σωστό. Θέλω να θυμίσω στον κύριο Βενιζέλο και όσους κατηγορούν την κυβέρνησή μας, που δεν το βάζει έτσι το θέμα, γιατί είναι πρωτίστως πολιτικό και ηθικό, ότι το θέμα του συμψηφισμού δεν το έβαλε η ελληνική πλευρά, το έβαλε η γερμανική πλευρά στην πρώτη δανειακή σύμβαση, στη διμερή σύμβαση που συνήψε το ελληνικό δημόσιο με τη γερμανική τράπεζα, όπου εκεί οι Γερμανοί έβαλαν τη ρήτρα να μην συμψηφιστούν αυτά που σας δανείζουμε με ό,τι απαιτήσεις ενδεχομένως έχετε απέναντι στη χώρα μας. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, τι δείχνει? Δείχνει ότι πρέπει τα επιχειρήματά μας να δραστηριώσουμε καλά. Και επειδή πάλι άκουσα τον κύριο Βενιζέλο στην πολιτική του παρέμβαση, λέει, τι διχασμός είναι αυτός? Μνημόνιο, μνημονιακές δυνάμεις και αντιμνημονιακές δυνάμεις. Να του πω με την ευκαιρία αυτή ότι ο διχασμός δεν προκύπτει από μια πολιτική που ακολουθήθηκε από τις κυβερνήσεις και πληρώθηκε από τον ελληνικό λαό, διότι δεν άντεχε άλλο τις θυσίες. Το πρόβλημα με τις μνημονιακές πολιτικές, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εκτός των άλλων ότι στηρίχτηκαν στη δικαιολόγησή τους σε στερεότυπα καταγγελτικά για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, οι Έλληνες είναι τεμπέλιδες, είναι διεφθαρμένοι, είναι σπάταλοι και κατόπιν τούτου τους αξίζει τιμωρία. Θα τους δανείσουμε, τους αξίζει τιμωρία. Οφείλω να σας πω, επειδή πολλές φορές τα πολιτικά συμφραζόμενα αυτής της περίοδου σε βάζουν σε τέτοια ζητήματα και αναδεικνύουν τέτοια πολιτικά θέματα, να σας πω ότι πολλές φορές όταν ακούγεται ότι η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί ορισμένα πράγματα, δεν σέβεται τους κανόνες, αυτό παράγει εθνικισμός, αυτό είναι λαϊκισμός, θέλω να σας πω ότι η διαμόρφωση πολιτικών, η υπαγόρευση πολιτικών σε ένα κράτος και στην προκειμένη περίπτωση των μνημονιακών πολιτικών στην Ελλάδα, με βάση εκτός των άλλων αυτά τα στερεότυπα, είναι η χειρότερη μορφή ρατσισμού, διότι χωρίζει τους λαούς σε εργατικούς και τεμπέλιδες και αναπαράγει ή δίνει το έδαφος για να αναπτυχθούν εθνικισμοί, κρύβοντας την ουσία των ταξικών συμφερόντων ή και των εθνικών συμφερόντων που εξυπηρετούνται από αυτές τις πολιτικές. Επομένως, η άρνηση των μνημονιακών πολιτικών, ο απογαλακτισμός της δανειακής σύμβασης από το μνημόνιο, εκτός των άλλων, είναι μια υπεύθυνη ευρωπαϊκή πολιτισμένη στάση και διεκδίκηση, όμως αποφασιστική διεκδίκηση των δικών μας, της δικής μας κυβέρνησης, προφυλασσόμενη από τις παγίδες που μας εντόπισαν. Αλλά ας μην κάνουμε κατάχρηση τι είναι λαϊκισμός και τι είναι εθνικισμός. Επομένως, απέναντι σε αυτή την πολιτική έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Δεν τα συμψηφίζουμε στη διεκδίκησή μας, γιατί έχουν την αυτοτέλειά τους. Δηλαδή, το θέμα του κατοχικού δανείου και το θέμα των επανορθώσεων έχει τη δική της αυτοτέλεια, το δικό της αυτοτελές στοιχείο και αξία. Και εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς με βάση αυτό την πολιτική, αν θέλετε, ανάλυση, θα το διεκδικήσουμε απέναντι στη Γερμανία. Και κάτι ακόμα.
επειδή συνδέθηκε με τις διεκδικήσεις και τις διαπραγματεύσεις που κάνει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση. Και πάλι ο κύριος Βενιζέλος, ας μου το επιτρέψει, θύμισε ότι αν δεν σέβεσαι κάποιους κανόνες, τότε με το λαϊκισμό και τον εθνικισμό πας σε άλλη κατάσταση. Είχα την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων να ξαναπώ για άλλη μια φορά. Ναι, σε κανόνες, όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, με τους οποίους δεν συμφωνούμε και ούτε καθεξής. Όχι όμως σε επιλεκτική αντιμετώπιση των κανόνων ή των υποχρεώσεων μιας χώρας απέναντι στην άλλη. Και αν υπάρχουν υποχρεώσεις της χώρας μας και αντιμετωπίζονται με διαπραγμάτευση, με συζήτηση, υπάρχουν υποχρεώσεις και άλλων χωρών, όπως της Γερμανίας στην προκειμένη περίπτωση. Και η επιλεκτική εφαρμογή των κανόνων δεν βοηθάει τα πράγματα για να αντιμετωπιστούν σε μια λύση που πρέπει να πηγαίνει την Ευρώπη μπροστά και όχι να την πηγαίνει πίσω. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυβέρνησή μας θα προβάλλει και θα διεκδικήσει αταλάντευτα και την αποπληρωμή του γερμανικού κατοχικού δανείου και τις επαναρθώσεις από τις καταστροφές. Σας προσπάθησα να σας δώσω μια εικόνα από τις πολιτικές δυσκολίες που έχει αυτό το θέμα. Τις νομικές τις ανέλησε ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο αρμόδιος επίτροπος στα θέματα δικαιοσύνης. Εγώ δύο κουβέντες ακόμα θα πω και θα κατέβω από το βήμα. Αυτή η προσπάθεια χρειάζεται να είναι σύνθετη. Δεν φτάνει μόνο, να το πω έτσι, οι προσπάθειες που θα κάνει η κυβέρνηση να φέρει αυτό το θέμα στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο και να επιμένει. Χρειάζεται μια συνδυασμένη προσπάθεια, γι' αυτό στηρίζουμε τη συγκρότηση, την επανασυγκρότηση αυτής της Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Πιστεύουμε ότι αυτή τη σύνθετη, συλλογική, εθνική προσπάθεια πρέπει να παίξει κεντρικό ρόλο και η Επιτροπή, η Εθνική Επιτροπή των Επανορθώσεων και φυσικά ο Μανώλης Γλέζας. Σε αυτή την προσπάθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, θα κερδίσουμε, αν κερδίσουμε ρίσματα και στην Ευρωπαϊκή, και στη Γερμανική, και στην Ευρωπαϊκή, και στη διεθνή κοινή γνώμη. Και με αυτή την έννοια, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω και εγώ να πω ότι όταν τίθεται έτσι το ζήτημα και στην προκειμένη περίπτωση όταν το έθεσε ο σύντροφός μας ο Μανώλης ο Γλέζος στην Ευρωβουλή, πράγματι από πολλές πλευρές ή από κάποιες πλευρές το συνέδεσαν με τη σημερινή πραγματικότητα και είπαν τη γνωστή φράση η οποία σχολιάστηκε επικοινωτρόπως και επιτρέψτε μου με αυτό να τελειώσω. Λέει, τι κοιτάτε τώρα το παρελθόν, κοιτάξτε το μέλλον. Απαντώ, βεβαίως να κοιτάξεις το μέλλον, λέγοντας έχουν περάσει και χρόνια, το ξεχάσαμε, ή λέγοντας ότι έχουν αποπληρωθεί κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι είναι ιστορική μας υποχρέωση. Το χρωστάμε στη γενιά, στον ελληνικό λαό και στη γενιά της εθνικής αντίστασης. Το χρωστάει λυτρωτικά η Ευρώπη για την ιστορία της να αποπληρωθούν και το κατοχικό γεδάνιο και οι γερμανικές αποζημιώσεις. Και σε αυτή την υποχρέωση εμείς αταλάντευτα θα μείνουμε ως ελληνική κυβέρνηση που έχει πάρει εκτός των άλλων και τέτοια εντολή από τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πολύ.